μπορείς να του δώσεις δύο επιλογές. Παραμείνετε ήρεμοι και μπορείτε να του επιβεβαιώσετε το συναίσθημα. Καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος, είναι δύσκολο να μην γίνεται αυτό που θέλεις. Αυτό το βοηθά να επιστρέψει στο μέσα του και μετά να μπορέσετε να σκεφτείτε μαζί λογικά. Μπορείς να του δώσεις δύο επιλογές. Θέλεις να μαζέψουμε τα παιχνίδια τώρα ή μετά το βραδινό. Αυτό του δίνει ένα αίσθημα ευθύνης. Ενθαρρύνετε τη συνεργασία. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν «Καταλαβαίνω ότι θέλετε το ίδιο παιχνίδι». Θέλετε να το μοιραστείτε ή να περιμένετε ο ένας τη σειρά του άλλου. Αυτό τα βοηθά να μάθουν να διαπραγματεύονται και να βρίσκουν λύσεις μεταξύ τους. Μπορείτε να κάνετε μία ερώτηση περιέργειας. Τι θα συμβεί άραγε αν δεν κάνεις την εργασία σου? Αυτό τα βοηθά να έρθουν αντιμέτωπα με τις συνέπειες των πράξεών τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εξηγήστε το γιατί με σεβασμό. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει το όριο που βάλαμε για την ασφαλειά σου. Πώς μπορείς άραγε να κάνεις αυτό που θέλεις μέσα στο όριο που θέσαμε? Αυτό τα βοηθά να καταλάβουν ότι τα όρια μπαίνουν για την ασφάλεια και μαζί μπορούμε να τα εξερευνήσουμε.